Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν μία τεράστια μαύρη τρύπα στον γαλαξία μας, αφού εντόπισαν μία ασυνήθιστη ταλάντευση στο διάστημα, λιγότερο από 2.000 έτη φωτός μακριά. Ο λεγόμενος κοιμόμενος γίγαντας, που ονομάζεται Gaia BH3, έχει μάζα σχεδόν 33 φορές μεγαλύτερη από τον ήλιο μας και βρίσκεται 1926, έτη φωτός μακριά, στον αστερισμό του Ακουίλα. Είναι η δεύτερη πιο κοντινή μαύρη τρύπα στη Γη. Η πλησιέστερη είναι η Gaia BH1, η οποία βρίσκεται περίπου 1500 έτη φωτός μακριά και έχει μάζα σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήλιου μας. Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν τη μαύρη τρύπα ενώ μελετούσαν τις παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Gaia της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Οι ερευνητές δεν περίμεναν να βρουν τίποτα, αλλά μια περίεργη κίνηση, που προκλήθηκε από τη βαρυτική επίδραση της μαύρης τρύπας στο περιβάλλον γύρω της, τράβηξε την προσοχή τους. Πολλές αδρανείς, μαύρες τρύπες δεν έχουν άλλα σώματα αρκετά κοντά τους για να τραφούν, επομένως είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστούν και δεν παράγουν φως. Ωστόσο, άλλες απορροφούν υλικό από κοντινά τους αστέρια και αυτή η ανταλλαγή ύλης απελευθερώνει φωτεινές ακτίνες Χ που μπορούν να εντοπιστούν μέσω τηλεσκοπίων. Η ταλαντευόμενη κίνηση ενός παλιού γιγάντιου αστεριού στον αστερισμό του Ακουίλα αποκάλυψε ότι βρισκόταν σε τροχιακό χορό με μία αδρανοποιημένη μαύρη τρύπα. Πρόκειται για την τρίτη αυτού του είδους που εντόπισε τον Gaia. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το European Southern Observatory's Very Large Telescope στην έρημο Ατακάμα της Χιλής και άλλα επίγεια παρατηρητήρια για να επιβεβαιώσουν τη μάζα της Gaia BH3 και η μελέτη τους πρόσφερε επίσης νέες ενδείξεις για το πώς προέκυψαν τέτοιες τεράστιες μαύρες τρύπες. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν την Τρίτη στο περιοδικό Astronomy and Astrophysics.